Γεια σας, να είμαστε πάλι στο φιλόξενο αντίφωνο σήμερα στο Ίδρυμα Τάκη Συνόπουλος σε μια σειρά συζητήσεων με το γενικό τίτλο «Ένα σταθερό ισοκράτημα για ένα βέβαιο μέλλον, η Βυζαντινή κληρονομιά στον 21ο αιώνα». Σήμερα είναι μαζί μας οι ποιητές Κώστας Κουτσουρέλης και Θανάση Γαλανάκης και ο Βαγγέλης Σταυρόπουλος, διδάκτορας της ιστορίας των θεσμών και του δικαίου και ο υποφαινόμενος Άγγελος Καλογερόπουλος. Η σύνθεση της σημερινής έτσι, παρέας είναι μια σύνθεση που εκπροσωπεί δύο περιοδικά. Εγώ και ο Βαγγέλης Σταυρόπουλος των Κοινών των Ωραίων Τεχνών και ο Κώστας Κουτσουρέλης και ο Θανάσης Γαλανάκης των Νέων Πλανώδιων. Στο οποίο μάλιστα στην ηλεκτρονική του μορφή έχει ξεκινήσει και μία ανθολογία βυζαντινής ποίησης που επιμελείται ο Ηλίας Μαλεβίτης. Η συζήτησή μας λοιπόν σήμερα έχει να κάνει πάλι με το Βυζάντιο και τη σημασία αυτής της κληρονομιάς στη σημερινή εποχή. Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας κάποια πράγματα που είχαμε γράψει στο πρώτο τεύχος του περιοδικού του Κοινών των Ωραίων Τεχνών. Ένα μικρό απόσπασμα. Η πνευματική παράδοση του Ορθόδοξου Χριστιανισμού αλλά και του ευρύτερου πολιτισμού που αναπτύχθηκε σε αυτή την ενδιάμεση περιοχή από την Παλμύρα ως τη Ραβένα και από την Αίγυπτο και την Αιθιοπία ως τη Ρωσία μας οδηγεί στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών σε μια αναθεώρηση του δυτικού κανόνα. Αυτή η αναθεώρηση απαιτεί την αναβάπτιση της παιδείας και του πολιτισμού σε οικουμενικό επίπεδο, σε έργα που ξεκινάνε από την ύστερη αρχαιότητα. Δεν μπορεί η ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος να ξεκινά από τον Ιερό Αυγουστίνο αγνοώντας τον Γρηγόριο, τον Θεολόγο ή τον Ζιανζινό. Δεν είναι δυνατόν ο Ρωμανός Μυρωδός, ο Ακάθιστος Ύμνος και ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, όταν τους γνωρίσουμε εις βάθος, να μην μετατοπίσουν τον κανόνα της ποίησης. Δεν είναι δυνατόν να απουσιάζει από έργα σαν το χρονικό της τέχνης του Γκόμπριτς ο Πανσέλινος ή ο Θεοφάνης ο Κρής. Αυτή η μετατόπιση θα μας επιτρέψει να δούμε τα νήματα που συνδέουν αυτή την επισκιαστήσα παράδοση με τον Δομήνικο Θεοδοκόπλο, τον Τεστρογεύσκη, τον Καβάφη, τον Διαμάτη ή τον Αντρέη Ταρκόφσκη. Η μετατόπιση αυτή δεν συνιστά νέα επίθεση ή μια νέα αντιπαλότητα, ένα πολεμικό σχήμα Ανατολής, Δύσης ή Ορθοδοξία διαφωτισμού. Πρόκειται για μια πρόταση συνθέσεως, μιας απόπειρας συμπτώσεως των αντιπάλων, με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη μάλιστα για όσα προσέφερε ο δυτικός πολιτισμός στην ανάπτυξη μιας παιδείας χωρίς προκαταλήψεις, για το σεβασμό του άλλου, για την ελευθερία του ανθρωπίνου πνεύματος. Με δύο λόγια, δεν πρόκειται για άρνηση του διαφωτισμού, αλλά για επανέπρεση των πνευματικών του προϋποθέσεων, για την ανάγκη να αναγνωρίσει η Ευρώπη την ανατολική της πλευρά που και εμείς σήμερα τη γνωρίζουμε χάρη στην ακάματη εργασία σπουδαίων Ευρωπαίων εργατών του πνεύματος. Αυτό το απόσπασμα ως αφορμή για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση, να ξεκινήσουμε Ευαγγέλια από σένα και να μας πει μερικά πράγματα για ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του Βυζαντινού, της Βυζαντινής κληρονομιάς που έχει να κάνει με τον νομικό της πολιτισμό. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να πω πως σχολιάζοντας το καθεαυτό νομικό πολιτισμό του ελληνορωμαϊκού κόσμου σχεδόν ταυτολογικά αναφερόμαστε στον πολιτικό του. Πολιτισμό, τα πράγματα συνδέονται κάπως έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιο εκτός ενός πολιτικού συστήματος. Το οποίο πολιτικό στη σημαίνει είναι μια πολιτεία, αυτό που ονομάζανε οι αρχαίοι ως πολιτεία ήταν το πολίτευμα το οποίο με τη σειρά του σήμαινε το επικρατέστερο στοιχείο σε μια πόλη, έτσι. Οπότε εδώ μιλάμε για ένα σύνολο αρχών που προκύπτει από την σύγκληση της ελληνορωμαϊκότητας. Το πρώτο κομμάτι είναι ο ελληνισμός και ο ρωμαϊσμός είναι το δεύτερο στοιχείο στον πολιτισμό αυτό. Στο θεωρητικό του επίπεδο, αν θέλουμε να το
προσδιορίσουμε με κάποιον τρόπο, θα λέγαμε ότι το ελληνικό στοιχείο στο σχήμα αυτό είναι ένα γενικό στοιχείο. Οι Έλληνες είχαν γενικό δίκαιο, καθότι ο ελληνικός χώρος δεν είχε συστήσει ποτέ έναν κοινό πολιτιακό χώρο. Έτσι, έχουμε πόλεις κράτη, η Αθήνα, η Σπάρτη, οι Ιωνικές πόλεις, οι μέρους πόλεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε το δίκαιο της πόλεως των Αθηνών, της Σπάρτης και διαμορφώνουν το δίκαιό τους σε σχέση με τον πολιτιακό τους πολιτισμό, σχέση με το τι πολίτευμα έχουν, έτσι. Οπότε, μιλάμε εδώ για μια ξεκάθαρη ανομοιογένεια σε αυτό. Τι μένει από τον κλασικό ελληνικό νομικό πολιτισμό που η Ρώμη κρατάει και το χρησιμοποιεί με δυναμικό τρόπο? Μένει η φιλοσοφία του τι είναι δίκαιο βασικά, η ιδέα της δικαιοσύνης ως βασική προϋπόθεση στο να συντάξεις ένα πλαίσιο νόμων θετικού τύπου. Και το δεύτερο είναι η μεταφυσική του δικαιοσύνη, ότι είναι αυτό που εκκινεί το δίκαιο το ίδιο για να υπάρξει και να έχει ισχύ καθολική στην πόλη που το εφαρμόζει και σε αυτούς οι οποίοι τέλος πάντων σε ευρύτερο πεδίο και ειδικότερο μετέχουν του πολιτικού φαινομένου, έτσι. Στη Ρώμη τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, διότι στη Ρώμη γεννότητα είναι σχεδόν αυτονόητη, καθότι στον Ιταλικό χώρο γενικότερα και ευρύτερα, η μόνη πόλης κράτος, η κυρίαρχη πόλης κράτος είναι η Ρώμη η ίδια. Συνεπώς, αυτό έτεινε στο να καθιερώσει ένα νομικό κώδικα, ο οποίος κατά το δυνατόν θα ενσωμάτωνε και την πολυμέρεια, αλλά και την ανισότητα που τα τοπικά δίκαια μπορεί να είχαν. Το δεύτερο σημείο είναι το, ας μου επιτραπεί να το πω έτσι, είναι αρχαιολογικού τύπου. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τον ελληνορωμαϊκό νομικό πολιτισμό ως σπαράγματα, ως πέτρες, τις οποίες ακριβώς όπως και ο αρχαιολόγος τις εντοπίζει σε έναν χώρο, τις αριθμούμε, τις ταξιδετούμε και προσπαθούμε να ανοικοδομήσουμε την υψηλή αρχιτεκτονική ενός πολιτισμού δικαίου, εν προκειμένου έτσι. Το τρίτο στοιχείο είναι το ταυτοτικό, το οποίο έχει για τον δυτικό κόσμο στο μεγαλύτερο του μέρος καθολικό χαρακτήρα. Το ταυτοτικό έχει να κάνει με το ποιοι είμαστε. Δηλαδή, οι βάσεις του δυτικού δικαίου είναι το ελληνορωμαϊκό δίκαιο, στοιχειωδώς στην κατανόηση των πολύ βασικών αρχών, δηλαδή στο τι είναι το άτομο, τι είναι πρόσωπο, τι είναι η περιουσία, τι θεωρούμε εμπράγματο, τι είναι εμπράγματο, τι είναι κοινό, τι είναι κοινό, τι είναι δημόσιο, τι είναι ατομικό και ούτω καθεξής. Και ένα τέταρτο κομμάτι που θα έλεγα, το οποίο για μας είναι το πιο σημαντικό, για αυτό που στο οποίο μετέχουμε εμείς, το πραγματικό σκέλος, στο να δούμε η ελληνική πολιτεία σήμερα σε τι μετέχει εκείνου του νομικού πολιτισμού και το πώς οι αρχές αυτές εκείνου του νομικού πολιτισμού επιζούν ακόμα και σήμερα ή επιβιώνουν με κάποιο τρόπο που επηρεάζει τον τρόπο και που επικοινωνούμε και που αλληλεπιδρούμε, αλλά που κατανοούμε κυρίως αυτό που είμαστε. Αυτό θα με επιτρέψει να πω ότι περίπου μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή νομίζω ότι έχουμε ένα κονικό σημείο και το 1945-1946, οπότε και η έκδοση του νέου αστικού κώδικα, γιατί τότε, μέχρι τότε ίσχυε ο κλασικός, εισαγωγικά αυτό, ελληνορωμαϊκός κώδικας της έκδοσης του Αραπινοπούλου, μέχρι εκείνη την στιγμή ήταν σαφές ότι η αστική παράδοση, τουλάχιστον και ένα μέρος από τη συνταγματική, αλληλεπιδρούσε και βρισκόταν σε συνέχεια, άμεση έμεση, με το κλασικό ελληνορωμαϊκό νομικό πνεύμα, ας πούμε, τον πολιτισμό αυτόν. Κώστα, ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που μας κληροδοτεί το Βυζάντιο είναι η υπερβολή του δημόσιου έναντι του ιδιωτικού. Πιστεύεις ότι αυτό είναι μια χρήσιμη παρακαταθήκη? Για να χρησιμοποιήσω το αιγελιανό σχήμα της ερμηνείας της ιστορίας, θα έλεγα ότι όλοι οι πολιτισμοί περνάνε και από τρία στάδια τουλάχιστον. Το πρώτο στάδιο είναι το αρχαϊκό ή το προκλασικό, όπου η έννοια του δημόσιου συμφέροντος προέχει σε όλους τους τομείς. Στον τομέα της οικονομίας, όπου συσσόρευση προέχει και όχι κατανάλωση. Στον τομέα του δικαίου, που είναι η έννοια του καθήκοντος, του συνόλου και όχι
η απολαβή του δικαιώματος. Στον τομέα της τέχνης επίσης, όπου είναι κυρίως η συμβολική και δημόσια λειτουργία της τέχνης που προέχει της ατομικής έκφρασης ενός εκάστοτε καλλιτέχνη, ποιητή ή συναφέρα. Το Βυζάντιο διαδέχεται προφανώς μια εποχή άκρα της εξατομίκευσης που είναι η ιστερορωμαϊκή και λειτουργεί ανασωρευτικά, δηλαδή λειτουργεί στην ουσία αναζωογονητικά. Ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι εκείνη την περίοδο στους πρώτους μεταχριστιανικούς χριστιανικούς αιώνες έχουν και οικονομικά φαινόμενα μεγάλα και πολιτικά φαινόμενα μεγάλα. Η παλιά οικονομική δομή της αυτοκρατορίας καταραίει, οι μεγάλες πόλεις επίσης καταραίουν. Όλα αυτά συνδύουν στο γεγονός ότι η έκφραση του Βυζαντίου, η καλλιτεχνική, η οικονομική, η δικαιική, παίρνει έτσι ένα προκλασικό αρχαϊκό χαρακτήρα που όντως, και δίκιο έχεις, τονίζεται, προτάσσεται το δημόσιο. Τώρα για μια εποχή όπως η δική μας, αυτό θα ήταν χρήσιμο μάθημα, διότι εμείς είμαστε κάπως στους αντίποδες αυτού του δημόσιου προτάγματος. Είμαστε ακόμη περισσότερο από τη ιστερορωμαϊκή περίοδο παραδεδομένοι εντελώς στην ατομοκρατία, στον ατομικισμό. Ο δικαιωματισμός άρων, τα ξέρουμε όλα αυτά. Ξέρουμε ότι σε τι φαινόμενα μας έχει οδηγήσει η εξατομίκευση της τέχνης. Φυσικά δεν υπάρχει πλέον σήμερα δημόσια τέχνη. Όλες οι μορφές τέχνης είναι μια μορφή ατομικής, άκρατα ατομικής εξομολόγησης που δεν δημιουργούνται καν συνάφειες μεταξύ των μέρους καλλιτεχνών και δεν μπορούμε να μιλήσουμε καν για καλλιτεχνικά ρεύματα ή για τάσεις συλλογικές. Με αυτή την έννοια, το ερώτημά σου είναι χρήσιμο και θα απαντούσα θετικά ναι, θα μπορούσε κανείς να πάρει από εκεί ορισμένα στοιχεία. Ωστόσο, δεν θα πρέπει κανείς να παραλείψει να δει, να κλείσει τα μάτια πώς και στη σκοτεινή πλευρά του πράγματος. Ποια είναι η σκοτεινή πλευρά του πράγματος? Μίλησα προηγουμένως για την αρχαϊκή προκλασική έτσι, περίοδο και την τελευταία περίοδο που είναι η ρομαντική, θα τη λέγανε κάποιοι, η μετακλασική περίοδος. Υπάρχει μια κεντρική κλασική περίοδος. Είναι που έχουμε μια ισορροπία, εξισορρόπηση του δημόσιου και του ιδιωτικού σε όλους τους τομείς και τελικά οδηγεί στην πολύ μεγάλη άνθηση όπως λέμε στην κλασική αρχαιότητα και νομίζω και στην αναγέννηση στην Δυτική Ευρώπη. Νομίζω το Βυζάντιο δεν πήγε ποτέ σε αυτή τη φάση. Το βλέπει κανείς κυρίως στην τέχνη του. Λείπει η ιδιωτική, η ατομική φωνή που θα φέρει ακριβώς εκείνη τη διαφορά από το αρχαϊκό να μας περάσει στο κλασικό. Δηλαδή λείπει ας πούμε ένας αρχήλογος, λείπει μια Σαπφό, όπως ήταν στην αρχαιότητα. Λείπει η ποίηση των προβυγιανών, λείπουν οι ερωτοδοί, λείπουν οι τροβαδούροι. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Βυζάντιο δεν έχει ουσιαστικά ερωτική ποίηση. Άμα δούμε και η κλασική αρχαιότητα και ευρωπαϊκός κλασικός πολιτισμός του μεταμεσαιωνικός, ξεκινούν ακριβώς από το στοιχείο της ερωτικής ποίησης. Αυτό μας δυσκολεί πάρα πολύ σήμερα να καταλάβουμε το πνεύμα του Βυζαντίου. Γιατί δεν έχουμε μορφές βυζαντινές με τις οποίες μπορούμε να ταυτιστούμε. Διαβάζει κανείς τον ανέφερε προηγουμένως στον Γρηγόρο τον Αναζιανζινό. Αυτός όμως είναι ιστερορωμαϊκός άνθρωπος. Μιλάει και προσωπικά, μιλάει για τη μητέρα του. Τα ποίηματά του έχουν ένα βαθύ αίσθημα προσωπικό το οποίο ο σημερινός αναγνώστης, αν πετύχει και καλές μεταφράσεις, το κοινωνεί, το δέχεται. Αν περάσουμε στις επόμενες αιώνες, δεν θα δούμε κάτι άλλο. Το πιο συγγενικό που μπορώ να εντοπίσω εγώ είναι η Κασιανή. Και θέλω να σας διαβάσω ένα κομμάτι. Μου έκανε εντύπωση όταν και εγώ πρώτη φορά το εντόπισα, διότι η Κασιανή φυσικά τη γνωρίζουμε από το περίφημο τροπάριο της Κασιανής. Έχει γράψει όμως και στίχους νομικούς, οι οποίοι είναι σχεδόν άγνωστοι. Όπου ακριβώς υπησέρχεται στο συλλογικό έτσι, εκφραστικό πλέγμα της ποιήσης της εποχής, το προσωπικό στοιχείο. Και πώς υπησέρχεται? Με τη χρήση του πιο προσδόκητου ρήματος. Η Κασιανή μιλάει για μίσους. Αν το φανταστεί κανείς αυτό, μέσα στην ατέρμονη αγαπολογία των χριστιανικών αιώνων, έρχεται μια γυναίκα και μιλάει για μίσους. Ακούστε. Μισώ το φωνιά που τα σούρνει το αψίθυμο. Μισώ το μοιχό όταν κρίνει τον πόρνο. Μισώ τον μωρό που πρινιέται για αδιάνεια. Μισώ τον οφηλέτη που κοιμάται ανέμελος. Μισώ τον ανήξερο που ανοίγει το στόμα του. Μισώ τον διδάσκαλο που τα πάντα αγνοεί. Μισώ το σακάτι που χλεβάζει το ανάστημα.
μισό τη σιωπή, όταν φτάνει του λόγου η στιγμή. Εδώ έχουμε ένα τελείως προσωπικό. Θυμίζει κάτι, α πούμε, μισό και αγαπώ. Ξαφνικά μπαίνει ένα πρόσωπο, μπορεί να το φανταστεί μπροστά σου. Δυστυχώς αυτού του είδους η εξατομίκευση με τη θετική έννοια του όρου, στο Βυζάντιο ποτέ δεν δίνει τους καρπούς που θα μπορούσε κανείς να περιμένει. Μπορούμε φυσικά να κάσουμε, να οικοτολογήσουμε τη μεσολάβηση. Μεσολάβηση πάρα πολλά, το γνωρίζουμε. Πολιτικές εξελίξεις, στρατιωτικές εξελίξεις, παρακμή σε μεγάλο βαθμό, θρησκευτικές συγκρούσεις. Αλλά αυτό το στοιχείο που το βλέπει κανείς στη Δύση να αναδύεται, φέρει πίν ιδανικά μέσα από τη λινογραφία του Αβελάρδη και της Ελοΐζας, που ξαφνικά βλέπεις δύο πρόσωπα να σου μιλούν, τόσο που λες ότι είναι σημερινοί, σημερινοί άνθρωποι, θεολογούν στην ίδια ώρα ανταλλάσσουν τα πιο θερμά ερωτικά γράμματα. Αυτό το πράγμα λείπει στο Βυζάντιο. Και αυτό δυστυχώς μας κλείνει έναν πόρο, μας κλείνει μια δυνατότητα να δούμε τι πραγματικά ήταν η Βυζαντινή. Μας λείπει δηλαδή η εξατομικευμένη μορφή του κάθε, ενός εκάστου προσώπου. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Χωρίς να διαφωνεί κανείς με το γεγονός ότι πραγματικά είναι διαφορετική η εξέλιξη στη Δυτική Ευρώπη και διαφορετική η κατάκτηση του Βυζαντίου, θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της βυζαντινής κοσμικής ποιήσης, το οποίο δεν έχει φωτιστεί ακόμα αρκετά όσο θα έπρεπε. Θανάση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στη βυζαντινή παράδοση κυριαρχεί η κοινότητα επί του ατόμου. Μπορεί να αξιοποιηθεί η βυζαντινή παράδοση σε μια ισορροπημένη σχέση κοινότητας και ατόμου. Και μάλιστα αυτό είναι σχετικό με αυτά που είπε και ο Κώστας πριν από λίγο. Ναι, ακριβώς. Κάτι τέτοιο βέβαια θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Όμως σε αδρές γραμμές θα ήθελα να μιλήσω λίγο, ας το πούμε έτσι, εντός πάντα αναφερών εισαγωγικών, για την οντολογία αυτών των δύο συνθήκων, της κοινότητας δηλαδή και του ατόμου, στο σήμερα και στο τότε. Και όπου τότε μιλούμε για το Βυζάντιο. Και πρώτα-πρώτα θα πρέπει να σκεφτούμε τη συνθήκη του ατόμου στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στο Βυζάντιο, για να το πούμε λίγο πιο σύντομα και να έχουμε έναν κώδικα τουλάχιστον πιο αμεσότερης επικοινωνίας, διότι ως Βυζαντινή Αυτοκρατορία μιλούμε για μια πολιτική οντότητα, ενώ ως Βυζάντιο μιλούμε για ένα ευρύτερο σύνολο. Το άτομο λοιπόν ορίζεται στο Βυζάντιο πολύ διαφορετικά από ό,τι ορίζεται σήμερα, χωρίς φυσικά βέβαια στο σημερινό κόσμο να έχουμε απολέσει τόσο δραματικά τις συμβάσεις και τις συνιστώσεις οι οποίες καθιστούν τη συνισταμένη του ατόμου. Παρόλα αυτά, το άτομο στο Βυζάντιο είναι ένα άτομο το οποίο βρίσκεται, κείται σε μία αχανή έκταση μιας πολύ μεγάλης αυτοκρατορίας, τουλάχιστον στα περισσότερα χρόνια της χιλιετούς, ας πούμε, πορείας της, σε μια αυτοκρατορία η οποία χαρακτηρίζεται από πολυγλωσία, από μια δεδομένη άνοιξη θρησκείας, στην οποία βέβαια δίπλα θα μπορούσαμε να βάλουμε και ένα μικρό ερωτηματικό, και με τρομακτικές κοινωνικές ανισότητες. Θα έλεγε κανείς, μα καλά, αυτό πόσο διαφέρει με τη σημερινή εποχή. Κι όμως, διαφέρει διότι σήμερα έχουμε μια κοινωνία, τουλάχιστον πολύ ξεκάθαρα μετά το διαφωτισμό, αλλά και πολύ πιο πίσω, όπως ανέφερε ο Κώστας, υψηλής πρημοδότησης αυτού του οποίου θα ονομάζαμε ανθρωπίνου δικαιώματος, είτε είναι στην θετική του εκδοχή φυσικά, διότι για όνομα του Θεού όλοι μας κοινωνούμε τα νάματα μιας κλασικής φιλελεύθερης δημοκρατίας, είτε στη στρεβλή του εκδοχή ενός μανιακού, ας πούμε, δικαιωματισμού. Και επίσης ζούμε πλέον σε μια εποχή ενός τρομακτικού αυτοπροσδιορισμού, ο οποίος γίνεται τόσο ετεροπροσδιοριστικά από τα έξω προς τα μέσα, αλλά και τα ανάπαλλη. Όλο αυτό έρχεται σε πολύ μεγάλη αντίθεση με το τότε, όπου το άτομο, ναι μεν, έχει κάποια σχετικά δικαιώματα, ναι μεν προσδιορίζεται και συνήθως ετεροπροσδιορίζεται, όμως κείται κάτω από μια κεντρική ελαίου Θεού εξουσία, η οποία το περιορίζει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αναφορών, αν θέλετε, και οποιαδήποτε παρέκκληση από τη γραμμή αυτής της εξουσίας, πολλές φορές τιμωρείται και με εξοντωτικές ποινές.
Θέλω να πω, η σημερινή συνθήκη του ατόμου είναι σαφώς περισσότερο ελευθεριάζουσα σε σχέση με την τότε. Όλα αυτά, γιατί τα λέω βέβαια, αφήνοντας έξω τον άλλο πόλο που είναι δηλαδή η κοινωνία, η κοινότητα. Για να αποκτήσουμε μια κοινωνία, πρώτα-πρώτα θα πρέπει να έχουμε μια σαφή θέσμηση αυτού το οποίο ονομάζουμε ως άτομο. Αν δεχτούμε, χωρίς φυσικά εγώ να αντιδρώ σε αυτό, ότι η κοινωνία υπέρκειται του ατόμου στη Βυζαντινή εποχή και ως εκ των λεγόμενων μου θεωρώ ότι πλέον έχει αναστραφεί αυτή η ζυγαριά σε, αυτά τα δύο, σε αυτές τις δύο συνθήκες, ένας ενδεχόμενος παραδειγματισμός από το Βυζάντιο, νομίζω ότι πρώτα-πρώτα σε νομικό ή πρακτικό ή λειτουργικό επίπεδο δεν θα είχε καμία τύχη, θέλω να πω, μιλώ πάντοτε για την επιστροφή της κοινότητας, μιας και ο κατακαιρματισμός πλέον είναι τόσο συντριπτικός που δεν μπορώ, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, να φανταστώ μια κοινωνία εντελώς συνεκτική από το α μέχρι το ω της ή από το 0 μέχρι το άπειρο, η οποία να μπορεί να επανασυσταθεί σε ένα σώμα. Αντιθέτως, σε προσωπικό ή διαπροσωπικό επίπεδο, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει μόνο μέσω μιας νέας πνευματικότητας εντός ή εκτός αναφερών εισαγωγικών, η οποία βέβαια αυτή η νέα πνευματικότητα θα υπήρχε τηρουμένων των αναλογιών με τις προϋποθέσεις και τα μέσα της σημερινής εποχής. Και πάλι όμως, για να γίνει κάτι τέτοιο, θα χρειαζόταν τρομακτικός κόπος από την πλευρά του ατόμου, διότι τόσο η κεντρική η θεσμική βούληση δεν θα μπορούσε να το ορίσει σε έναν πλανήτη ο οποίος αυτή τη στιγμή φιλοξενεί πολλά δισεκατομμύρια ανθρώπων αφενός, και αφετέρου, επειδή οι προϋποθέσεις σύστασης της ιδιοπροσωπείας μας πλέον δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο έλεγε ο μεγάλος επαναστάτης, να βάλουμε δηλαδή το εμείς πάνω από το εγώ. Για να τα θέσω όλα αυτά σε μία βάση περισσότερο προσιτή, ας πούμε, και με τα χειροπιαστά δεδομένα του καιρού μας, θα έλεγα το εξής. Τόσο στο Βυζάντιο όπως και σήμερα, τουλάχιστον στον χώρο που βρισκόμαστε, και προφανώς δεν εννοώ το Ίδρυμα Συνόπουλου αλλά την Ελλάδα, η επικρατούσα θρησκεία είναι η χριστιανική. Το χριστιανικό μήνυμα, σε συμβολικό επίπεδο τουλάχιστον, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακολουθηθεί. Αν όχι με την μοναστική ή την ασκητική του εκδοχή, του εκμηδενισμού του εγώ, τουλάχιστον σε μια πρημοδότηση του εμείς αντί του εγώ. Θα ρωτούσε κανείς, κι αν όμως παραδειγματιζόμασταν από τη μοναστική ή την ασκητική κοινωνία, ας πούμε, θα μπορούσαμε να περάσουμε σε έναν νέο ενδεχομένος άνθρωπο, ο οποίος θα μπορούσε τελικά με τη σειρά του να προωθήσει την κοινωνία έναντι του εγώ του, έναντι της υποκειμενικότητάς του. Θα ήθελα να είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν είμαι. Και αυτό γιατί, αν στο Βυζάντιο υπήρχε μία κοινωνία η οποία κατακαιρματιζόταν σε άτομα, τα οποία όμως άτομα αυτά υπόκεινται στην κοινωνία, πλέον το μεγάλο σύνολο της κοινωνίας έχει κατακαιρματιστεί πρώτα-πρώτα σε κοινότητες, κοινότητες οι οποίες έχουν σαφείς στόχους, σαφείς στόχους, σαφείς ατζέντες, οι οποίες όμως αυτές ατζέντες και στόχοι και σκοποί είναι περισσότερο προσανατολισμένοι, όχι προς ένα αγαπητικό θέλω, να καταφέρουμε δηλαδή κάτι, όσο συνομαδώσεις ανθρώπων οι οποίοι ενώνονται από το μίσος. Κάτι να το ανατρέψουμε, κάτι να το αντιστρέψουμε, κάτι να το ρίξουμε, αν θέλετε. Ως εκ τούτου, η γνώμη μου είναι ότι αυτές οι κοινότητες, οι σημερινές, δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά ενικότητες. Και αν δεν είναι ατομικές ενικότητες, είναι ομαδικές ενικότητες, αλλά παραμένουν ενικότητες. Και όσο είναι ενικότητες, την ίδια στιγμή τρώνε εκ των έσω αυτή την κοινότητα, δημιουργώντας εκ των υστέρων νέες κοινότητες, άρα επιστρέφουμε πάλι σε μια κοινωνία ακρεφνούς κατακαιρματισμού. Δεν ξέρω αν όλα αυτά που λέω ακούγονται κάπως απαισιόδοξα, τουλάχιστον όμως τα χειροπιαστά δεδομένα του καιρού μας αυτό δείχνουν. Θα μπορούσαμε να παραδειγματιστούμε, αλλά νομίζω ότι δεν θέλουμε και ως εκ τούτου δεν μπορούμε
όχι ως δυνατότητα, αλλά ως πραγματική ικανότητα να παραδειγματιστούμε. Θα ήθελε να προσθέσει κανείς κάποιο σχόλιο σχετικά με το θέμα αυτό που αναφέρθηκε ο Θανάσης για τη μοναστική και αστική παράδοση και κατά πόσο μπορεί αυτή να γονιμοποιήσει ένα σύγχρονο υπόδειγμα κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Εσύ, Βαγγέλη. Ναι. Θα μπορούσα να πω κάτι στρεφόμενο στις προτίσεις και των δύο. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό και στην ερώτηση την οποία μόλις έκανες, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά τον όρο γονιμοποίηση. Και αυτονόητα του δίνουμε ένα θετικό πρόσημο. Έτσι, σχεδόν πάντοτε. Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές όμως η διαδικασία αυτή μπορεί να δημιουργήσει και τερατογενέσεις. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι στο Βυζάντιο δεν θα πρέπει να βλέπουμε μόνο αυτό που θεωρούμε εμείς ως θετικό, δηλαδή ως εκείνο που θα πρέπει να κρατήσουμε, να αντλήσουμε από εκείνο, βλέποντας το θετικά αυτό για τον κοινοβιατισμό που είπαμε παραδείγματος χάρη πριν και το πώς θα μπορούσε να καρποφορήσει μέσα σε ένα σύγχρονο κόσμο. Θα πρέπει να βλέπουμε και εκείνα τα οποία δεν δούλευαν καλά και γιατί δεν δούλευαν καλά. Ή πώς θα δούλευαν σήμερα ή πώς θα έπρεπε να δούλευαν τότε. Το θέμα των συνομαδώσεων παραδείγματος χάρη, το οποίο το έθεσε πριν. Δεν είναι σύγχρονο μόνο. Ήταν και βυζαντινό. Ένα κατεξοχήν βυζαντινό φαινόμενο. Το οποίο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά ας πούμε τον 10ο ή τον 10ο αιώνα, στα μέσα του 12ου αιώνα, δημιουργούν τρομακτικές παθογένειες μέσα στη λειτουργία του κράτους του ίδιου και της κοινωνίας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, το οποίο επίσης νομίζω σημαντικό, είναι ότι τείνουμε να προσπαθούμε να κατανοήσουμε ή μάλλον να εκβιάζουμε το βυζαντινό πολιτισμό να πει κάτι για μας. Δεν προσπαθούμε να ακούσουμε τον πολιτισμό αυτό, δεν προσπαθούμε να ακούσουμε αυτό που ο πολιτισμός αυτός λέει. Και είναι ευνόητο αυτό, έτσι. Και αυτονόητο σχεδόν. Αλλά θέλω να πω ότι όλοι οι αρχαίοι, οι πρώιμοι, ενγράμματοι πολιτισμοί, οι ανώτατοι πολιτισμοί, ας πούμε, όχι οι ενγράμματοι, όχι τόσο, τείνουν να ιδεολογικοποιούνται ή να εργαλειοποιούνται και τα κομμάτια αυτά που τους κάνουν για μας χρήσιμους, σε πολύ μεγάλο βαθμό θέλω να πω ότι είναι επικίνδυνα, ίσως. Αυτή είναι η τοποθέτηση μου, αυτό ζητούμε. Θα ήθελα να παρατηρήσω εδώ σε αυτά τα ωραία που είπες, Βαγγέλη, με τα οποία συμφωνώ σε γενικές γραμμές, ότι είναι πολλές φορές, όχι πολλές φορές, πάντα, επαναπροσεγγίζουμε την ιστορία για να απαντήσουμε σε σημερινά αιτήματα και σε σημερινά ζητήματα. Κάτω από αυτή την άποψη, λοιπόν, θα ήθελα να πω κι εγώ μια σύντομη γνώμη σχετικά με το ερώτημα αυτό και να πω ότι αφενός μεν δεν πιστεύω πια σε πολιτικές ουτοπίες και ο πειρασμός του κοσμοδιοκτονισμού κρύβει συχνά έναν δαιμονισμό. Ωστόσο, αυτό που κληρονομούμε από αυτή την παράδοση, η πίστη δηλαδή σε κάτι που μας ξεπερνά και η προσήλωση σε αυτή την πίστη, μας δίνει την ευκαιρία να υποστούμε εμείς οι ίδιοι την καλή αλλίωση και αυτό συμβάλλει στο να μην γίνει η ζωή μας κόλαση. Το μοναστικό και ασκητικό ιδεώδες της ακτιμοσύνης ή της κοινοκτιμοσύνης, η κοινοβιακή παράδοση ή η ασκητική ολιγάρχεια, ανεξάρτητα από το πώς εφαρμόστηκαν ως ιστορική πραγματικότητα, μας δίνουν το μέτρο για να καταλαβαίνουμε πάντοτε πού είμαστε και πού πρέπει να είμαστε. Και αυτό μπορεί να αποτρέψει την ολοκληρωτική επικράτηση της νεοφιλελεύθερης κόλασης, της τεχνοκρατικής δυστοπίας ή τον αιωσφορικό οραματισμό του μετανθρώπου.